Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 20 Απριλίου του 2024. Όλα καλά. Βροχή σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να μην έχει κάνει κάπου καταστροφές. Ακόμα σε ορισμένα βουνά έχουμε και χιόνια. Καλοδεχούμενα και αυτά. Πιστεύω ότι αυτές οι βροχές, η αξία τους είναι όχι εκατοντάδες εκατομμύρια, μπορεί και δισεκατομμύρια. Και σε οικονομική αξία και οικολογική αξία. Άρα ρίξε μερικές μέρες ακόμα βροχές να ποτιστούν στάρια, κρυθάρια, παραγωγές, ελιές, δέντρα, βοσκοτόπια, να γεμίσει ο υδροφόρος ορίζοντας. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη, μάλιστα άμεση ανάγκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την απόψινή εκπομπή με το συμμετέχω. Το συμμετέχω συμμετέχει στις εκλογές, όπως είπαμε. Έχει εγκριθεί το ψηφοδέλτιο, κατέθεσαν 21 άτομα υποψηφιότητα. Όλοι τους είναι εισάξιοι, τα έχουμε πει εδώ. Δεν υπάρχουν αρχηγοί και ηγέτες, αυτά ξεχάστε τα. Και κάποιος έγραψε ένα τέτοιο, λέει πώς λέει να οι ηγέτες, λέει πρέπει, επειδή είπα ότι όταν στηρίζεις σε έναν, αυτόν τον έναν είτε μπορούν να τον διαφθείρουν ή μπορούν να τον απειλήσουν. Και λέει ένας, καλά, και αν τον απειλήσουν να σου σκοτώσουν, λέει, να χυθεί και αίμα. Να χυθεί και αίμα, δεν λέμε αυτό. Αν όμως θα στηρίξεις όλο σε έναν και φύγει, μετά τι θα γίνει το υπόλοιπο σύστημα, εάν στηρίζεται μόνο στον αρχηγό. Ναι, και λυπάμαι που δεν γίνομαι κατανοητός πραγματικά. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Άλλο να μπορείς να εκβιάσεις, να τρομοκρατήσεις, να διευθύρεις έναν και άλλο να έχεις να κάνεις με το σύνολο των ψηφοφόρων, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν, των πολιτών. Πώς θα τους εκβιάσεις όλους, με ποιο τρόπο. Αυτά λοιπόν ξεκινάμε και συνεχίζουμε, προχωράμε και συνεχίζουμε χωρίς ηγέτες και τέτοια. Κάποιοι μου λένε γιατί δεν σε βλέπουμε στο ψηφοδέλτιο. Ακούστε, τους ανθρώπους πρέπει να τους δεχόμαστε με τα καλά τους και με τα κακά τους. Εγώ δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με αυτή την ιστορία ως υποψήφιος. Να σας πω κάτι. Αυτό που ευαγγελίζεται και ευελπιστεί να κάνει η Επιτροπή, το κάνουμε εμείς εδώ τόσα χρόνια με την εκπομπή. Εθνικά θέματα Κύπρος. Ήδη το κάνουμε. Ένας από τους λόγους που δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της ψηφοφορίας είναι και αυτός. Θα καθεί η εκπομπή και ειλικρινά το λέω και δεν έχω καβαλήσει κανένα καλάμι. Εγώ εμπνέομαι και από όλους όσους παρακολουθούν και γράφουν και τα σχόλια. Ειλικρινά πιστεύω ότι έχει γίνει μεγάλη δουλειά και αυτό το καταλαβαίνω από ανθρώπους που έρχονται εδώ. Πριν από λίγο, σήμερα ήρθαν 2-3 άνθρωποι από την Κύπρο, οι οποίοι πραγματικά τα λόγια που λένε και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι, ένα άλλο παιδί ήρθε σήμερα το πρωί από τη Ζεχεία. Θέλω να πω, ας έχουμε άξιους ανθρώπους να εκπροσωπήσουν την Επιτροπή για τα Εθνικά Θέματα και την Κύπρο μέσω του συμμετέχω να εκπροσωπήσουν στο Κοινοβούλιο. Είπαμε ότι δεν θα υπάρχει ένας και κάποιος αμφιβάλλει ότι θα γίνει. Αυτό λέει το έτσι το έκανε και ο Λεβέντης και δεν άφηναν την έδρα τους. Εντάξει, ξέρω τι σας λέω. Ένα χρόνο ο καθένας, ο πρώτος θα ξεκινήσει πρώτος και μετά ο δεύτερος, ο τρίτος, ο δεύτερος, ο πέμπτος. Οπότε αφήστε, πιστεύω ότι ξέρουμε τι κάνουμε, ακούμε τα μηνύματα, ξέρουμε τι κάνουμε, θα προχωρήσουμε ως έχει. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε μια κίνηση πολιτών που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, που έχει στόχο την εθνική κυριαρχία και την προστασία της Κύπρου. Είναι, θα έλεγα, μονοθεματική, όπως υπάρχει κίνηση πολιτών, τα είπαμε και χθες, για τα αδέσποτα, κίνηση πολιτών για την προστασία της παραλίας, το κίνημα της Πετσέτας, όλα αυτά κάνανε κάτι, φέραν αποτελέσματα. Έτσι πιστεύω ότι και αυτό να μείνει ανώθευτη κίνηση πολιτών, να απλωθεί στην κοινωνία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο εξωτερικό, που έχουμε και από εκεί πολλά μηνύματα, ας γίνει φραγμός, θα δείτε παρακάτω, σε κινήσεις που γίνονται. Τα μηνύματα λοιπόν που παίρνουμε από το εξωτερικό και από την Κύπρο και από είναι πραγματικά ελπιδοφόρα. Να
ήδη σε, τώρα που άρχισε και το πράγμα προβάλλεται περισσότερο, ήδη φτάσαμε σε σε δύο μέρες είχαμε 1000 άτομα προστέθηκαν στην, υπέγραψαν δηλαδή την διακήρυξη. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το εγχείρημα αξίζει να το στηρίξουμε. Εντάξει, θα μου πει ο καθένας έχουμε καεί τόσες φορές κάτι καινούριο. Ρε παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Από το μηδέν ξεκινάμε, μια ιδέα είναι να την προωθήσουμε, να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά τις προθέσεις, δικαιούστε να έχετε τις όποιες αντιρρήσεις και εμείς δικαιούμαστε να λέμε ότι είμαστε καθαροί σαν το πουκάμισο που βλέπετε. Εντάξει, άρα προχωράμε, συμμετέχω, εξαπλώνετε όσο μπορείτε, όσοι θέλετε, όσοι πιστεύετε. Διαδώστε αυτή την κίνηση, γράψτε, υπογράψτε, θα πιστεύω ειδικά στη διαδικασία της εγγραφής, της ενημέρωσης και στη συνέχεια όταν προκύπτει ένα θέμα να τίθεται υποτύπων ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος το θέμα και να παίρνουμε από τους εγγεγραμμένους την άποψή τους και να την κοινοποιούμε ότι από την κίνηση πολιτών απάντησαν 7.000 άτομα, από τους 7.000 άτομα το 77% λένε αυτό, αυτή είναι η βούληση των πολιτών. Δηλαδή είναι κάτι εγκυρότερο από μία δημοσκόπηση. Είναι μικρά δημοψηφίσματα και όσο απλώνεται αυτή η διαδικασία στον κόσμο, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα έχει. Και είπαμε, πριν από λίγο μας διέκοψε το τηλέφωνο, ότι να προσπαθήσουμε να προλάβουμε πράγματα, να εμποδίσουμε πράγματα που είναι σε εξέλιξη και θα δείτε το αμέσως επόμενο ζήτημα που θα σας παρουσιάσω τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι τα θαλάσσια πάρκα. Είδα ένα βιντεάκι που έκανε ο κύριος Βαλινάκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο οποίος χαρακτηρίζει όλη την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και τριών υπουργείων για τα θαλάσσια πάρκα ως μία πρωτοβουλία που έγινε στο πόδι και δεν έχει καλή προετοιμασία. Μακάρι να είναι αυτό. Αυτά τα συνηθίσαμε. Έχουμε φάει τέτοιες παπάντζες πολλές. Το θέμα είναι, το έχουμε πει ξανά εδώ, ότι δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που εμπλέκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών να μην γνώριζαν οι εμπλεκόμενοι τρεις υπουργοί και ο Πρωθυπουργός που συνέχισε να το στηρίζει μετά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, το εγχείρημα, δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν ότι η Τουρκία θα αντιδράσει και να μην γνώριζαν και τα επιχειρήματα ακριβώς. Τα ήξερα εγώ. Μόλις το είδα, λέω, να θα μας πούν αυτά και αυτά και αυτά. Και αυτά είπαν. Άρα, εδώ δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Πρώτον, η κυβέρνηση να είναι αποφασισμένη να το κάνει όταν πιάνουμε νήσερο. Για μπείτε στο χάρτη να δείτε που είναι νήσερος. Η νήσερο είναι κοντά στις μικρασιατικές ακτές. Από νήσερο και εντεύθεν, προς Δυσμάς δηλαδή, κλείνεις το μισό Νότιο Αιγαίο, κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Με αυτήν τη διαδικασία του θαλάσσιου πάρκου. Που εκεί θα απαγορευτούν οι τράτες, ευεργετική διάταξη, θα γεμίσει ψάρια αυτός ο τόπος. Μάλιστα ονομάζουν αυτή την, επειδή έχει πολλές βραχονισίδες, μικρονήσια κτλ, τα ελληνικά Γκαλαπάγκος. Όντως η θαλάσσια ζωή και τα μεγάλα τα θηλαστικά της θάλασσας, φώκες κτλ, δηλαδή μπορεί να γίνει όντως ένα θαλάσσιο πάρκο απίστευτο, που θα φέρει και πλούτο εναλλακτικό. Ας τα πετρέλαια και τα γκάζια. Σας το έχω ξαναπεί. Μπορεί να χρειάζονται τώρα και όπου υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα να τα βγάλουμε, αυτά τα οικολογικά που λένε διάφοροι, από το 1973-74 εξάγεται πετρέλαιο από τον Πρίνο. Δίπλα είναι η Θάσος. Έπαθε τίποτα. Δίπλα είναι οι ακτές της Καβάλας. Έπαθε τίποτα. Δίπλα είναι οι ακτές της Χαλκιδικής. Έπαθαν τίποτα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Δηλαδή θα εξάγουν οι Ισραηλινοί, οι Αιγύπτιοι, οι Λίβιοι, οι δεν ξέρω εγώ όλοι γύρω μας και εμείς θα το παίζουμε οικολόγοι. Δηλαδή αν μολύνουν εκείνη τη θάλασσα δεν θα έρθει σε εμάς η κοιλίδα. Τι ανοησίες είναι αυτές.
Εν πάση περιπτώσει, όπου λοιπόν υπάρχει πλούτος να εξαχθεί για να ξεπληρώσουμε το χρέος, για να γίνει πραγματικά ξανά ανεξάρτητη η Ελλάδα, γιατί τώρα είναι στην ουσία απικία χρέους. Όμως, προσέξτε, ό,τι εξάγεται δεν συμπληρώνεται ξανά. Δεν φυτρώνει ξανά πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τέλος. Δηλαδή το παίρνουμε και από τις επόμενες γενιές που θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν υπό άλλους όρους και συνθήκες. Αυτό λοιπόν τελειώνει. Ο πλούτος της θάλασσας όμως, τα ιχθύρα, τα αλίευματα, δεν τελειώνουν. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι θα πάρουμε, λένε ότι είναι 250 δισεκατομμύρια τα αποθέματα, τα ενεργειακά, τα, των υδρογονανθράκων. Από τα 250 θα πάρουμε 20%, αν πάρουμε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή 50 δις. Να σας πω κάτι. Πολύτιμα είναι, θα πέσει το... Θα πάμε στα 120-110%. Το 60% είναι ο στόχος να φτάσουμε. Προσέξτε όμως. Αλλά όταν τα πάρουμε αυτά, τελειώσαμε. Δεν θα μπορεί να ξαναβγάλεις τίποτα άλλο. Από τη θάλασσα όμως, αν δεν ξέρω πόσο είναι, αν βγάζουμε 2 ή 3 δισεκατομμύρια το χρόνο, από την, αν κάνουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, που σημαίνει δεν ψαρεύουν άλλοι. Διότι τώρα δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που ψαρεύουν. Οι Τούρκοι ψαρεύουν για πολιτικούς λόγους. Στο Βόρειο Αιγαίο έρχονται Ρώσοι, στα διεθνή ύδατα, αφού δεν έχουμε κάνει ΑΟΣ, έρχονται Ρώσοι, έρχονται Ιταλοί και σκουπίζουν, γιατί εκεί είναι ο αλευτικός πλούτος. Δεν είναι τυχαίο που η μεγαλύτερη ιχθυόσκαλα στην Ελλάδα είναι στην Καβάλα και στην Επανομή, έτσι, στη Μηχανιώνα, πού είναι. Είναι γι' αυτό το λόγο. Αν όμως βγάζουν, ας πούμε, 4 δις, 5 δις το χρόνο, ή δίνει η θάλασσα σε πλούτο αλιευτικό, βάλτε τον αυτόν από 20 χρόνια, είναι 100 δις. Είναι περισσότερα τα λεφτά που θα μας δώσει η θάλασσα, αν τη σεβόμαστε και αν την προστατεύουμε, σε 20 χρόνια. Και θα δώσει μετά και τα άλλα 20 και τα... Αυτή είναι η λεγόμενη αειφορία. Άρα, ναι, είναι ευεργετικό να γίνουν τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, και... Γιατί κάποιοι είναι καχύποπτοι, λογικά είναι καχύποπτοι, είναι, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται γι' αυτό. Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα, γιατί θα φέρουν πλούτο. Όμως εδώ υπάρχει το θέμα, όντως υπάρχει σχεδιασμός ή, όπως είπα το πρωί στο Open, και θα δείτε τι έγινε, όπως είπα το πρωί στο Open, λέω, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία είναι να έχει σχεδιαστεί και να έχει όντως να εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Και φυσικά δεν νομίζω, μόνο αν είναι κανένας παλαβός ή κομματικός που έχει πάθει ο εγκέφαλος του κάτι, να μην στηρίξει μια προσπάθεια που εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Μήπως όμως γίνεται για να βάλουμε την Τουρκία πιο βαθιά στο Αιγαίο, δηλαδή αν κρίνουμε από την το χώρα, η κρίση του χώρα που ήταν τεχνητή και μας οδήγησε στη Βέρνη και τη Βέρνη επικαλέστηκαν οι Τούρκοι τώρα για τα θαλάσσια πάρκα, γιατί εκεί δεσμευτήκαμε να μην κάνουμε μονομέρειες ενέργειες. Μετά την κρίση του σεισμικ, που και αυτή ήταν τεχνητή και έχει πολλές ομοιότητες με τα θαλάσσια πάρκα, διότι εμείς πήραμε πρωτοβουλία να δώσουμε στην Οσεάνικ, νομίζω, αυτή που εκμεταλλευόταν τον Πρίνο, να δώσουμε άδεια να κάνει έρευνες στο Θρακικό Πέλαγος, έξω από τα 6 μίλια, και εκεί η Τουρκία έστειλε το σεισμικ, δηλαδή με δικιά μας πρωτοβουλία πάλι ξεκίνησε η κρίση του 87. Απάντησαν οι Τούρκοι με το σεισμικ, πήγαμε στον Ταβός, επικαιροποιήσαμε τη Βέρνη. Έχουμε τα ίμια, το 96 που πήγαμε στη Μαδρίτη και τους χώσαμε τους Τούρκους στο Αιγαίο, έχουμε το Roots Race, που τους χώσαμε τους Τούρκους στο Αιγαίο με αυτά που έγιναν στο Βερολίνο, έτσι, τα οποία και τώρα έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, που και αυτή είναι μετά το Roots Race, η οποία και αυτή μιλάει για, δεν έχει νομική ισχύ, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικά αυτά που λέγονται μέσα, δήλωση καλών προθέσεων, αλλά και εκεί λέμε να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες, και αυτό η Τουρκία το θεωρεί μονομερή ενέργεια. Και λέω, μήπως πάλι πάμε να προκαλέσουμε μια κρίση για να έρθουμε μετά να συμφωνήσουμε κάτι που θα χώσουμε τους Τούρκους μέσα στο Αιγαίο, πιο βαθιά. Τι ήταν να το πω, τι ήταν να το πω, πραγματικά κάπως τα λένε, αυτά δεν θέλω να το πω τώρα. Προσέξτε τι διαβάζω.
από την έντυπη έκδοση στα νέα. Συνέντευξη του Τζον Κέρι. Ο Τζον Κέρι είναι πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, πρόεδρος για πολλά χρόνια στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, υπείων τόνων άνθρωπος, ήταν και γείτονας του Σταύρου στη Βοστόνη, τα σπίτια του ήταν πολύ κοντά. Και τώρα, επειδή είπε εγώ φεύγω, του δώσανε ένα ρόλο με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά με τον ωκεανούς που έγινε. Ξέρετε τι λέει σε συνέντευξη που έδωσε στα νέα. Προσέξτε. Βρείτε κοινό έδαφος. Η προτροπή του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ προς Αθήνα και Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Θέλετε να σας το ξαναπώ. Η προτροπή του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, προς Αθήνα και Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Βρείτε κοινό έδαφος. Τι σημαίνει αυτό? Χώνουμε την Τουρκία βαθιά στο Αιγαίο. Να σας πω κάτι. Εάν είχαμε 100-200 χιλιάδες μέλη σε αυτή την κίνηση πολιτών, επιτροπή για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, δεν θα τολμούσε κανένας, να μην πω τη λέξη τώρα, εδώ μου έρχεται, κανένας να κάνει αυτές τις ενέργειες. Κανένας όμως. Κανένας. Γιατί σας είπα, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τους πολίτες. Μπορεί να τα βάλει με εξονημένους κυβερνήτες, όχι με τους πολίτες. Αυτούς τους κάνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε λοιπόν, βρείτε κοινό έδαφος Ελλάδα και Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και εδώ το είπαμε από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν δώστε δύναμη. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Δώστε δύναμη στο συμμετέχω για να μπορέσουμε να σταματήσουμε καταστροφικές εξελίξεις. Ξέρετε τι είναι το Αιγαίο? Το Αιγαίο είναι ο πνεύμονας του ελληνισμού. Χωρίς πνευμόνια δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Πάμε λοιπόν στο τρίτο μας θέμα. Τρίτο μας θέμα είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Καταρχάς να πούμε για την ομπρέλα που μιλάει ο Δένδιας, μιλάνε όλοι. Είναι αλήθεια ότι έχουμε δει τα τουρκικά Bayraktar στη Λιβύη, τα οποία γύρισαν τον πόλεμο υπέρ του Σαράζ, εκείνο του εξονημένου που ενέκρινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το υπέγραψε. Είδαμε τα τουρκικά Bayraktar στην Αρμενία, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Έπαιξαν ρόλο. Εκεί έπαιξαν ρόλο και τα Ισραηλινά ντρόν καμικάζι. Πιο πολύ εκείνα έπαιξαν παρά τα... Τα είδαμε να παίζουν τον πρώτο καιρό στην Ρωσία, στην Ουκρανία. Μετά τα εξουδετέρωσε η Ρωσία με ηλεκτρονικά αντίμετρα και τώρα δεν πετάει ούτε ένα στην Ουκρανία. Και είδαμε τώρα αυτό το μείγμα μη επανδρομένων αεροσκαφών, βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ, με το οποίο επιτέθηκε το Ιράν στο Ισραήλ. Και προσέξτε, θα δείτε παρακάτω. Αφήστε, μην ακούτε εύκολα λόγια από κανέναν. Για να υποχρεωθεί το Ισραήλ να ζητήσει τη βοήθεια ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας, Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, πάνε να πει ότι ένιωθε αδύναμη να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή. Ότι θα είχε περισσότερες απώλειες από ό,τι είχε. Άρα, αυτό όλο λοιπόν σημαίνει συναγερμό στην Ελλάδα. Γιατί η Τουρκία διαθέτει και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δυστυχώς διαθέτει και πυράβλους μέσου βεληνικούς, που μας θυμάστε που έλεγε με τον Ταϊφούν, θα το φτάνει μέχρι την Αθήνα κτλ. Άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας ένα τέτοιο επιχειρησιακό δόγμα. Δηλαδή μία παντρωμένα αεροσκάφη και πύραυλη και βαλιστική και κρούζ. Εδώ λοιπόν ορισμένοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη. Σας διαβεβαιώ, τώρα σας πω, θέλει να το ψάξω πάντως. Όσο ασχολιόμουν πολύ με τα τουρκικά στρατιωτικά, η Τουρκία είναι ξεβράκωτη στην αεράμινά της. Όπως σας το λέω, είναι ξεβράκωτη. Εντάξει, τώρα με τους S-300 απέκτησε μια δυνατότητα που εμείς την έχουμε με τους S-300. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ήδη. Πάμε λοιπόν. Η Τουρκία είναι ξεβράκωτη. Η Ελλάδα διαθέτει. Έχουμε τα χαμηλά ύψη, τα μεσαία ύψη και τα υψηλά ύψη. Αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά. Στα χαμηλά ύψη έχουμε μια γκάμα από 5-6 αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά. Ανάμεσα σε αυτά είναι και δύο
ρωσικής κατασκευής. Τα τόρμι 1 και τα όσα νομίζω είναι χαμηλά ύψη, ίσως πάνε και λίγο παραπάνω. Και στα μεσαία ύψη έχουμε τα Hawk, τα οποία είναι εξυγχρονισμένα, και σας πληροφορώ, οι Αμερικανοί εξυγχρόνισαν τέτοια για να δώσουν στην Ουκρανία, και στα υψηλά ύψη έχουμε Patriot και S-300. Εδώ λοιπόν, αυτά, ορισμένα από αυτά ανήκουν στην πολεμική αεροπορία και ορισμένα από αυτά ανήκουν στο στρατό ξηράς. Μην νομίζετε ότι λέω τίποτα, αυτά υπάρχουν και στις ιστοσελίδες. Επίσης υπάρχουν και κάποια, έχουν και αντιπυραυλική και αντιαεροπορική δυνατότητα, έχουν και κάποια πλοία του πολεμικού ναυτικού, και όταν έρθουν οι φρεγάτες αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα πλέγμα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που όλα αυτά στο πλαίσιο του δικτυοκεντρικού πολέμου που η Ελλάδα θα αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα, καθιστούν την Ελλάδα μία από τις καλύτερα φυλασσόμενες χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε 3 τρύπες, όσα και τόρμι 1 και S-300. Αυτά για πολιτικούς λόγους, διότι υπάρχει μια τάση, πιέσεις δεχόμαστε και εμείς και η Κύπρος, απορωσοποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, ό,τι οπλικά συστήματα υπάρχουν ρωσικής κατασκευής, να βγουν από τις ενόπλες δυνάμεις. Και για να βγουν, πρέπει πρώτα να τα αφήσει να απαξιωθούν και να πεις, αφού είναι άχρηστα, πάρτα πίσω. Εκτός αυτού υπάρχουν και οι πιέσεις να τα δώσουμε στους Ουκρανούς. Αφού είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει είναι άχρηστα αυτά. Αφού είναι άχρηστα, γιατί τα δίνετε, γιατί θέλετε να τα δώσει στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί θα έπαιρναν άχρηστα. Τι είναι αυτά που λέτε. Σας πληροφορώ, χρησιμοποιούνται με S200, όχι S300. Χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί και κατέριψαν, λέει, Σουχόι 22. Τι είναι αυτό το ένα στρατηγικό που έπεσε χθες στη Σταυρούπολη, λένε το έριξε με S200, που δεν είναι πολύ πιθανό αυτό, αλλά έτσι λένε. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα ισχυρό αντιαεροπορικό σύστημα και αντιπυραυλικό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει πάρει κάποια συστήματα αντιντρόν, μπήκαν εκεί που πρέπει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, και καλύψαμε κατά κάποιο τρόπο το κενό που είχαμε στο αντιντρόν. Αυτό το αντιντρόν όντως πρέπει να επεκταθεί. Και αν υπάρχει όντως σχέδιο να εξυγχρονιστούν τα συστήματα στα χαμηλά, τα μεσαία και στα υψηλά ύψη, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν διώχνουμε τίποτα, ούτε απαξιώνουμε κάτι προτού πάρουμε το καινούριο. Η τρύπα λοιπόν υπάρχει στα ρωσικής κατασκευής απαξιωμένα, και τα οποία παρόλο το εμπάργκο μπορούμε να τα κάνουμε, και έχουν χώρες ανατολικές όπως η Πολωνία και άλλες του πρώην ανατολικού μπλοκ που έχουν τεχνολογία, μπορούν να μας τα αναβαθμίσουν, εντάξει, για να μην ακούμε παραμύθια. Και η Ουκρανία έχει τεχνολογία, να μας δώσει τόσα τις δώσαμε, να μας δώσει τεχνολογία να τα εξυγχρονίσουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Δεν μπορείς να ρίχνεις πυράβλους που αξίζουν 100, 200, 300, 500 χιλιάδες, 1 εκατομμύριο για να ρίξει ένα ντρόν, ένα μη επανδρωμένο που μπορεί να κοστίζει και 10 και 20 και 50 χιλιάδες ευρώ ή δολάρια. Πρέπει να έχεις μη αντιντρόν συστήματα. Και αυτό πρέπει να καλύψει η Ελλάδα, όχι σήμερα, χθες. Υπάρχουν στην Ελλάδα η τεχνολογία, έχει έρθει και απ' έξω, υπάρχει και μπορούμε να κατασκευάσουμε στην Ελλάδα. Μέσα σε ένα χρόνο η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το σύνορο της επικράτειάς της, όλους τους στρατηγικούς στόχους με αντιντρόν. Ό,τι μπαίνει να μπλοκάρετε. Αυτά λοιπόν αφήστε τα, ανασκουμποθείτε και να κλείσουμε αυτή την τρύπα και να μην φοβούνται οι Έλληνες. Έχουμε ισχυρή αντιαεροπορική και αντιπυραυλική ομπρέλα που δεν πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ντρόν. Πρέπει να έχουμε αντιντρόν συστήματα. Τέλος πάντων, διαβάζω τώρα από το Contra News, δεν το υιοθετώ ούτε και, αλλά την πληροφορία τη δίνω με επιφύλαξη να την κρατήσουμε. Διαβάζω λοιπόν ότι με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κώδικας φορολογικής διαδικασίας», το άρθρο 4 αναφέρεται σε «εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση εξοπλισμού ελληνικών αμυντικών συστημάτων», της ΕΑΣ δηλαδή, ελληνικά αμυντικά συστήματα. Εδώ στο Βύρονα, που ήταν η Πυρκάλ,
είχαμε καταπληκτική γραμμή παραγωγής πυρομαχικών και άλλων, την οποία την απαξιώσαμε μόνοι μας. Ήρθαν εδώ πόσοι άνθρωποι από εκεί και μου τα είπαν. Εγκλήματα κάναμε, εγκλήματα. Τώρα λοιπόν λένε, ακούσε τι λέει. Δεν λέει μεταφορά στο Λαύριο για να κάνουμε εκεί να συνεχιστεί η παραγωγή ή να αρχίσει ξανά. Εκποίηση, διάθεση και αξιοποίηση. Εκποίηση, διάθεση. Τι σημαίνει αυτό? Το δημοσίευμα λέει ότι θα τα δώσουν στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάποια πληροφορία, με επιφύλαξη το μεταδίδω ή να μου την γράψει ή να έρθει εδώ στο βιβλιοπωλείο Φιλελλήνων 14, είμαστε πλατεία Συντάγματος, να μας τη δώσει για να προλάβουμε καμία καταστροφή. Δεν μας περισσεύει τίποτα. Εθνική αμυντική βιομηχανία, ό,τι απομεινάρι έχουμε δεν θα το δώσουμε σε άλλους. Μας χρειάζεται για εδώ και για την Κύπρο, ακόμα και για εμπόριο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Έχουμε Τουρκία, Χαμάς, Αίγυπτος. Ακούστε, παρότι η Τουρκία έχει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία, προσέξτε, η κοινωνία έχει προβλήματα. Δεν λέω συνολικά η οικονομία της Τουρκίας, γιατί εκεί οικονομολόγος δεν είμαι, δεν ξέρω, δεν θέλω να αγγίξω τέτοια θέματα, αλλά προβλήματα στο εσωτερικό ο κόσμος έχει πολλά. Ήρθε ένας φίλος από μια πόλη της Τουρκίας αυτές τις μέρες και μου λέει, τον ρώτησα, λέω, πες μου ρε, αν να διαβάζεις τώρα, γιατί υπάρχουν και σκοπιμότητες και βλέπω και πολλά βίντεο και αυτά μπορεί να είναι σκοπιμότητες, πες μου τι συμβαίνει. Μου λέει, ένα ποσοστό από 30 έως 40% μπορεί και 50, έχει να φάει κρέας 3, 4, 5 και 6 μήνες, να πάρει κρέας στο σπίτι του. Έχει γίνει απαγορευμένο είδος. Οι συνταξιούχοι και αυτοί που αμείβονται με το κατώτερο μισθό ζουν στην κυριολεξία ένα γολγοθά και αυτό πλήρωσε ο Ερντογάν. Βασικά αυτό πλήρωσε. Παρόλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα που έχει η οικονομία της Τουρκίας, ο αντίκτυπος της κατάστασης της οικονομίας της Τουρκίας στην κοινωνία, που είναι σημαντικός, παρόλη την σφαλιάρα που έφαγε ο Ερντογάν στις εκλογές, δεν έχασε 10% σε σχέση με τις εκλογές της εθνικές, που έγιναν μόλις πέρυσι το Μάη. Έχασε 30% της δύναμής του, 32,5%. Είχε 756 δήμους στο σύνολο της χώρας το 2019 και προχτές, 31 Μαρτίου, του έμειναν στα χέρια 507 δήμοι. Έχασε 249 δήμους. Για κάντε ένα λογαριασμό. 32,5% έχασε. Μα αυτό δεν είναι ήττα. Αυτό είναι κατάρρευση. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Ερντογάν και η τουρκική διπλωματία ενεργοποιείται το τελευταίο διάστημα. Και ενεργοποιείται επειδή έχει προσβάσεις στο Ιράν, στη Χαμάς, ακόμα με το Ισραήλ κρατάει κάποιους διάβλους επικοινωνίας, με τη Ρωσία, με τις ΗΠΑ, έχει ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Για έναν επιπλέον λόγο, έχει κάθε λόγο και συμφέρον να μην επεκταθεί ο πόλεμος προς το Ιράν, διότι μετά η Τουρκία ξέρει, και δεν είναι άποψή μου, είναι άποψη του βαθέως κράτους της Τουρκίας, ότι μετά θα έρθει η σειρά της. Και στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιείται, είπαμε διπλωματικά, ήρθε ο Χανίγια, ήδη είναι στην Κωνσταντινούπολη, τον δέχθηκε ο Ερντογάν εκεί στο ανάκτορο το Οθωμανικό του Ντολμά Μπαχτσέ. Να θυμίσουμε ότι ο Χανίγια πριν δύο μέρες είχε συναντηθεί και είχε συνομιλία τριών ωρών με το Φιντάν στην Ντόχα. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα τι έχουν πει, γιατί σήμερα έφτασε, θα τα δούμε αυτά. Στο αυριανό θα πούμε πολλά σε σχέση με αυτή τη συνάντηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι και ο Σουκρή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου στην Τουρκία. Σήμερα συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις. Έφτασε αυτός ο Στολίσκος με το ΙΧΧ, με αυτούς τους Ισλαμοφασίστες και την ανθρωπιστική βοήθεια, έφτασε στο Αρίς που είναι στην Αίγυπτο, ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαρίστησε η Τουρκία την Αίγυπτο για την
διευκολύνσεις που παρέχει στην τουρκική ανθρωπιστική βοήθεια για να φτάσει στην Γάζα. Μιλήσαν και οι δύο για την ανάγκη ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους. Όλα αυτά τα ξέρετε, όλο αυτό το έργο. Αλλά τι άλλο, προετοιμάζεται η επίσκεψη του Σίση στην Τουρκία. Αυτό είναι αμέσου ελληνικού ενδιαφέροντος και ισχυρού ενδιαφέροντος. Πρέπει να σημάνει συναγερμός, γιατί κανένας δεν είναι δεδομένος, καμιά συμμαχία δεν είναι δεδομένη. Όλες οι συμμαχίες μεταβάλλονται ανάλογα με το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την αλλαγή του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, τις εξελίξεις, τα συμφέροντα που αλλάζουν. Η Ελλάδα πρέπει, για την Ελλάδα πρέπει να σημάνει ήδη συναγερμός με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών του Σούκρη στην Τουρκία, ιδίως όμως με τον Σίση που προγραμματίζεται να επισκεφτεί την Άγκυρα, την Τουρκία. Τώρα, επίσης, ο Σταν Μάιερ, ο Γερμανός Πρόεδρος, είναι σε επαφή, θα πάει στην Τουρκία και ο Ερντογάν θα πάει τις επόμενες μέρες στη Βαγδάτη και στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Νοτίου Κουρδιστάν, γιατί εκεί προετοιμάζει ένα μεγάλο έργο, πραγματικά με πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία, το οποίο θα οδηγήσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας το όνειρο των Κούρδων να ενώσουν τα τέσσερα κομμάτια του Κουρδιστάν. Γι' αυτό το κάνει άλλωστε. Ως ένας καλός ισλαμοφασίστας που είναι. Ζητάει δικαιώματα. Προσέξτε, το 18% των κατοίκων του νησιού, των κανονικών κατοίκων, δεν μιλώ των επίκων, αυτοί με έγκλημα πολέμου μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα, είναι το 18%. Και λέει, εμείς είμαστε ξεχωριστή κοινότητα και δικαιούμαστε δικό μας κράτος. Όχι δικαιώματα, ούτε καν ομοσπονδία, δικό μας κράτος. Σωστό, εντάξει, το δεχόμαστε. Οι Κούρδοι στην Τουρκία είναι το 20%. Γιατί, ρε μπαγλαμά, δεν αναγνωρίζεις τα ίδια δικαιώματα για τους Κούρδους και τους σκοτώνεις 40 χρόνια τώρα? Γιατί? Και γιατί αυτό το επιχείρημα δεν το επικαλείται η ελληνική πλευρά, είτε η ελλαδική είτε η κυπριακή? Γιατί? Φοβάστε, ε? Πάμε στα θέματα του Ισραήλ. Έχουμε αρκετά πράγματα εκεί. Μπορεί να ξεκαθαρίσουμε και λίγο την κατάσταση. Γιατί όλοι είδαμε, όχι με καχυποψία, αλλά γεννά ερωτήματα ο τρόπος με τον οποίο ενημέρωσε το Ιράν την Αμερική, η Αμερική ενημέρωσε το Ισραήλ 72 ώρες πριν για την επικείμενη επιχείρηση, επίθεση που κάναν 13 προς 14 Απριλίου εναντίον του Ισραήλ, με διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χτυπήσουν κρίσιμους στόχους, υποδομές και αμάχους, που όντως έτσι έγινε, και αυτό έδωσε χρόνο στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ να μεταφέρουν αεροπορικές δυνάμεις. Αμερική, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω αν η Σαουδική Αραβία συμμετείχε με αεροπορικές δυνάμεις ή με άλλο τρόπο, αυτό κρατήστε το. Πάντως 5 χώρες βοήθησαν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση. Εδώ λοιπόν, με αυτό που έγινε χθες το πρωί στην πόλη Ισφαχάν, πραγματικά τώρα πολλαπλασιάζονται τα ερωτηματικά. Διότι, θα το δούμε παρακάτω, πρόκειται για 3 τετρακόπτερα, είπαμε, βγαίνει από τη λέξη ελικόπτερο. Τι σημαίνει ελικόπτερο? Αυτό που έχει για πτερά έλικα. Εντάξει. Πήραν λοιπόν το 4 που έχει, υπάρχουν και 8 κόπτερα με 8. Όσα έχουν 4 έλικες λέγεται τέτρα, βάζουν την συλλαβή κο για τον έλικα. Και λέει τετρακόπτερα, γιατί κάποιος λέει γιατί δεν τα λέτε τετράπτερα και τα λέτε τετρακόπτερα. Γιατί πρέπει να μπει και ο έλικας, άρα είναι τετρακόπτερα. Είναι 3 τετρακόπτερα τα οποία καταρρίφθηκαν. Και τώρα κυκλοφορεί μία πληροφορία ότι αυτοί που τα πέταξαν πιθανόν να διείσδησαν και δεν είναι Ισραηλινοί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έδωσε μία διαφωτιστική συνέντευξη ο Αμπντουλαχιάν, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος είναι κόκκινο πανί. Γιατί τον έβγαλε το NBC και αποκλειστική συνέντευξη, έτσι? Λέει λοιπόν,
δεν έχει αποδειχθεί σε εμάς, αποδειχθεί σε εμάς ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών που πέταξαν πάνω από το Ισφαχάν και το Ισραήλ. Λέει, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα τετρακόπτερα, απογειώθηκαν από το εσωτερικό του Ιράν και πέταξαν για μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν καταρριφθούν. Δηλαδή, από το Ισφαχάν τα πέταξαν. Έμοιαζαν περισσότερο με παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδιά μας και όχι με ντρόνς. Δεν έχει αποδειχθεί σε εμάς ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών και του Ισραήλ. Και λέει ότι το Ιράν διερευνά το ζήτημα, αλλά ότι οι αναφορές μέσων ενημέρωσης δεν είναι ακριβείς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι μπήκαν από το Αζερβαϊτζάν, που είναι μακριά, γιατί το Ισφαχάν είναι στο κέντρο. Τώρα, ο Αμπντουλαχιάν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ ανταποδώσει και ενεργήσει σε βάρος των συμφερόντων του Ιράν, εννοεί τους πληρεξουσίους, η επόμενη απάντηση της Τεχεράνης θα είναι άμεση και στο μέγιστο επίπεδο. Εάν όμως όχι, τότε έχουμε τελειώσει. Κρατήστε το, έχουμε τελειώσει. Τώρα, πρόκειται, λέει, για πιθανόν, και αυτό έγινε μετά από ενός είδους συνεννόηση, και θα δούμε παρακάτω ποιος το λέει αυτό. Ξέρω ότι όλοι το υποπτευτήκατε αυτό, το υποπτευτήκαμε. Θα δούμε παρακάτω πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Είχαμε μία... Α, όχι, εδώ είμαστε, εδώ. Ο δημοσιογράφος κάνει μια ερώτηση στον Νετανιάχου. Ποιον βλέπει το Ισραήλ ως τον εφιάλτη του? Πέστε μας τρεις χώρες με τη σειρά. Ποιος είναι ο πρώτος σε κίνδυνο, δεύτερος, τρίτος? Ο Νετανιάχου λέει Ιράν, Ιράν, Ιράν. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, γιατί το Ιράν? Επειδή το Ιράν γίνεται ισχυρή δύναμη. Αφού γίνεται ισχυρή δύναμη, πρέπει να την γοντίνουμε, έτσι. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Ο ένας συντάκτης του Ράδιο Ισραήλ μιλάει για την αδυναμία του Ισραηλινού καθεστώτος να επιτεθεί στο Ιράν. Εισαγωγικά. Δεδομένων των συνθήκων και όλων των περιορισμών, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει το Ισραήλ, τα τρία τετρακόπτερα. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Ο Σμότριχ και ο Μπενγκβίρ είναι οι δύο υπουργοί ακροδεξιοί εθνικιστές που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για αυτήν την επίθεση και συμμερίζουμε επίσης την ίδια άποψη, λέει ο Ισραηλός συντάκτης του Ράδιο Ισραήλ. Η Ισραηλινή απάντηση δεν τέριαζε, δεν ήταν στο μέγεθος της Ιρανικής επίθεσης. Αλλά το Ισραήλ έχει άλλες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένες της Γάζας και της Λιβανέζικης Χεζμπολάχ, που θα μπορούσαν να παραλύσουν το Ισραήλ. Ισραηλινός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Πάμε παρακάτω. Πιστεύετε ότι είμαστε ανθεκτικοί σε ισχυρές Ιρανικές επιθέσεις? Σας λέω όχι, λέει. Πολεμήσαμε Ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς μόνο για λίγες ώρες και καταστρέψαμε ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίωμος της αντιπυραυλικής και αντιεροπορικής ομπρέλας. Αλλά αυτό παρά το γεγονός ότι το Ιράν μπορεί να μας επιτεθεί για τρεις μέρες χωρίς διάλειμμα, χρησιμοποιώντας τις μισές δυνατότητές του. Λέει δηλαδή ότι έχουμε πρόβλημα. Τώρα, ο Αμπντουλαχιάν, αυτό που συνέβη στο Ιράν δεν ήταν επίθεση. Η πτήση πολλών μικρών παιδικών ντρόνς δεν απαιτεί προειδοποίηση. Δεν μας ειδοποίησε κανείς, λέει. Κρατήστε εδώ ερωτηματικό, βάλτε. CNN. Δεν συνέβη τίποτα στην αεροπορική βάση του Ισφαχάν. Η αεροπορική βάση που λέγεται ότι έγινε στόχος Ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης δεν υπέστη καμία ζημιά. Σύμφωνα με αποκλειστικές δορυφορικές εικόνες του CNN που έλαβε από την Umbra Space. Jerusalem Post επικαλέστηκε Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές και δήλωσε «Το Ισραήλ δεν θα αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν για στρατηγικούς λόγους». Δηλαδή πιθανόν να συμφώνησαν. Μην πείτε ότι μας χτυπήσατε, ας γίνει κάτι να... Προσέξτε. Στρατιωτικός εμπειρογνώμονας από το Πανεπιστήμιο των Ενόπλων Δυνάμεων της Γερμανίας του Μονάχου. Δεν αποκλείει
ότι το Ιράν και το Ισραήλ θα μπορούσαν να είχαν συνάψει μυστική συμφωνία. Ο Κάρλο Μασάλα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο Ισραήλ και Ιράν να έχουν συνάψει συμφωνία για το μέγεθος της Ισραηλινής επίθεσης αντιπίνων. Γι' αυτό λέει η Jerusalem Post, δεν θα αναλάβουμε για στρατηγικούς λόγους, γιατί πιθανόν αυτό συμφωνήθηκε. Πιθανόν, έτσι. Ίσως συνέβαιναν πολλά στο παρασκήνιο για τα οποία δεν ξέρουμε και μπορεί να μην μάθουμε ποτέ. Ο Μασάλα λέει ότι μέρος μιας τέτοιας συμφωνίας, ως μέρος μιας τέτοιας συμφωνίας, οι Ιρανοί για παράδειγμα συμφώνησαν ανεπίσημα σε ένα πολύ μικρό περιορισμένο χτύπημα και υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουν κίνηση για να κλιμακώσουν στη συνέχεια. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Και είδα και τα σχόλια που μπήκαν στο έκτακτο που έκανα και στο άλλο το βραδινό το βίντεο. Άρχισαν να κυκλοφορούν διάφοροι ανώνυμοι μια μεθοδευμένη παραπληροφόρηση πραγματικά που φαίνεται ότι είναι από επιστήμονες. Ότι δηλαδή χτυπήθηκε πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, ότι έχουμε διαρροή διενέργειας, ότι κάποιοι οδηγοί είπαν ότι δεν δουλεύουν τα ταχύμετρα, ότι πάρτε Γκάιγκερ τώρα και μετρήστε, έχουμε υψηλή ραδιενέργεια στην Ελλάδα. Προσέξτε, μην παρασύρεστε από τέτοια, μην παρασύρεστε από τέτοια, να ενημερωνόμαστε από σωστές πηγές και να προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε. Και ό,τι είναι ερωτηματικό να το αναφέρουμε με επιφύλαξη. Αυτή είναι μία ασφαλής μέθοδος. Λοιπόν, αύριο θα συγκεντρωθούν μπροστά από το Ιρανικό προξενείο Τούρκοι πολίτες, γίνεται δηλαδή μία συγκέντρωση τώρα βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν την υποστήριξή τους στο Ιράν στον αγώνα κατά το Ισραήλ. Αυτό δεν γίνεται για ιδεολογικούς λόγους. Σας είπα ότι φοβούνται ότι αν ο πόλεμος πάει προς το Ιράν, μετά ότι θα έρθει η σειρά τους. Δεν το κάνουν από αλληλεγγύη στο Ιράν. Με το Ιράν δεν έχουν και καλές σχέσεις το τελευταίο διάστημα, διότι είναι πολύ δυσαρεστημένη η Τουρκία για την υποστήριξη που φέρεται να παρέχει το Ιράν σε ανταρτικές οργανώσεις των Κούρδων. Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σήμερα σε 5 στόχους, έχω και τις θέσεις δηλαδή, να μην τις αναφέρω γιατί δεν χρειάζεται τώρα, σε 5 τοποθεσίες σε στρατιωτικούς στόχους και το Ισραήλ ανταπέδωσε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε 2 χωριά στον Νότιο Λίβανο. Είχαμε επίσης μία πυραυλική επίθεση, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, σε στρατηγείο της Χας Δισάμπη. Χας Δισάμπη είναι μονάδες λαϊκής προστασίας, ας πούμε, του Ιράν, έτσι, μέσα στο Ιράκ, οι οποίες είναι εντεταγμένες στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ. Πάνω από 100.000 είναι με μισθό και είναι άλλες 100.000 που είναι πολιτοφύλακες χωρίς μισθό. Αυτοί διαθέτουν και σύγχρονα οπλικά συστήματα, πιθανόν να εκτοξεύτηκαν κάποιοι πύραυλοι και από το Ιράκ και πήραν την απάντηση σήμερα, κανείς δεν ανέλαβε, ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι εμπλέκονται. Η ισχυρή άκρηξη σημειώθηκε περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης σε διοικητήριο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής Χας Δισάμπη, μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, η οποία έχει ενταχθεί στον Ιρακινό στρατό, είπαμε. Ένας μαχητής σκοτώθηκε και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνο με το Reuters. Το δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι η βάση έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης, αλλά δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Η CENTCOM λέει «εμείς δεν είμαστε». Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN διαβεβαίωσε πως δεν ευθύνεται το Ισραήλ. Τώρα, έχουμε μία πολύ σημαντική... να τελειώσουμε εδώ για μισό λεπτό. Καταρχάς είχαμε βομβαρδισμούς αεροπορικούς και στη Γάζα, στη Ράφα και στην Νουσεϊράτ. Μάλιστα λέει ότι οι Ισραηλινοί ενημέρωσαν με τα τηλέφωνα αυτούς που κατοικούσαν σε κάποια σπίτια γύρω από την πολυκατοικία, από το σπίτι που βομβάρδισαν, και τους είπαν φύγετε, θα γίνει βομβαρδισμός.
Λοιπόν, πάμε στις ΗΠΑ, γιατί εκεί υπάρχει όντως πολύ ψωμί. Ο Τζον Μπόλτον, με προσωπικότητα που αξίζει να τη μελετήσετε, ψάξτε να δείτε ποιος είναι. Άνθρωπος εκφραστής του βαθέως κράτος, έδωσε μια συνέντευξη στον Sky και λέει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή λέει ότι το Ιράν καταρχάς έχει ισχυροποιηθεί πολύ και ότι έχει τη δυνατότητα πιθανόν, αναφέρεται και σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που λέει δεν μπορούμε να τις μάθουμε, αυτός ήταν στις μυστικές υπηρεσίες. Αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε από σύμβουλο ασφάλειας του Τραμπ όταν ο Τραμπ πρόδωσε τους Κούρδους στην βορειοανατολική Συρία και έδωσε την άδεια στους Τούρκους να εισβάλλουν. Λέει λοιπόν ότι έχουμε πληροφορίες ότι το Ιράν συνεργάζεται με τη Βόρεια Κορέα που έχει πυρηνικά όπλα και έχουμε πληροφορίες ή ότι έχει ήδη πυρηνικά όπλα ή ότι μπορεί να κατασκευάσει. Και λέει ότι πρέπει λέει στην ουσία, αναφέρεται στο σχέδιο του Ισραήλ, και εδώ είναι το ζουμί, ότι μπορεί, έχει τη δυνατότητα και τις απαραίτητες πληροφορίες του Ισραήλ να χτυπήσει σε νευραλγικά σημεία του πυρηνικού προγράμματος και να καθυστερήσει για αρκετά χρόνια την απόκτηση, τη δυνατότητα απόκτησης πυρηνικής βόμβας από το Ισραήλ, από το Ιράν. Τώρα, λέει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Λέει, η επίθεση, αυτό που και εμείς αναζητούμε απάντηση, η επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, ρωτάει ο δημοσιογράφος, φαίνεται να αλλάζει τις ισορροπίες στη σκακέρα. Υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση από το Ισραήλ ή μια σκόπιμη ενέργεια για να κερδίσει και πάλι την υποστήριξη των ΗΠΑ μετά τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις? Ρωτάει ο δημοσιογράφος, ακούστε την απάντηση. Έχω δει αυτή την ανάλυση και στους New York Times και οι New York Times αναρωτιούνται γιατί χτύπησαν, μήπως χτύπησαν για να παρασύρουν τις ΗΠΑ σε ό,τι ακολουθήσει. Έχω δει αυτή την ανάλυση και στους New York Times ότι ίσως οι Ισραηλοί ζήγησαν λάθος ποια θα ήταν η αντίδραση στη βομβιστική επίθεση στο προξενείο και εξεπλάγησαν από την επίθεση του Σαββάτου από το Ιράν. Όλα είναι πιθανά. Αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Η πρώτη μου αντίδραση όταν άκουσα για την επίθεση στη Δαμασκό ήταν ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη απάντηση από το Ιράν. Λογικό, όλοι αυτό είπαμε. Και είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλοί στο Ισραήλ που το έβλεπαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος όταν αποφασίζεις να χτυπήσεις, υπάρχει επίσης κίνδυνος όταν μένεις άπραγος. Επομένως, νομίζω ότι το Ισραήλ πήρε την απόφαση του έχοντας πλήρη επίγνωση του τι μπορούσε να ακολουθήσει. Α, λένε επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, πώς θα αξιολογούσε την πολιτική Νετανιάχου από την 7 Οκτωβρίου που εισέβαλε η Χαμάς μέχρι τώρα? Προέχει γι' αυτόν το συμφέρον του Ισραήλ ή η πολιτική του επιβίωση? Προσέξτε, έξυπνο είναι αυτό που είπε. Υπάρχει ένα πολεμικό συμβούλιο, λέει, στο Ισραήλ, το οποίο αποτελείται εκτός από τον Νετανιάχου, από τον Μπένι Γκάντς, αρχηγό ενός κόμματος αντιπολίτευσης, και από τον Γιωάβ Γκάλαντ, αρχηγό υπουργό άμυνας, οι οποίοι και οι δυο θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Άρα, δεν συμφωνώ με το επιχείρημα ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να παρατείνει τον πόλεμο για να παραμείνει στην εξουσία ως πρωθυπουργός, ενώ υπάρχουν δύο υποψήφιοι πρωθυπουργοί στο Πολεμικό Συμβούλιο. Δεν του δίνουν λευκή επιταγή. Λοιπόν, αυτά μας λέει στην ουσία ο Μπόλτον, ότι υπάρχει σχέδιο του Ισραήλ έτοιμο να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και αυτό κρατάμε. Ίσως αυτό να ήθελε, αλλά δεν του βγήκε λόγω του προεκλογικού του Biden, ο οποίος είναι στην κόψη του ξεραφιού. Είπα, σκοπεύουν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τον Νίγηρα. Πάνω από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στον Νίγηρα, έχουν δύο βάσεις, η μία είναι η μεγαλύτερη μετά τη βάση. Έχουν λοιπόν τη μεγαλύτερη βάση, είναι για μία επανδρομένα αεροσκάφη, κόστησε 100 εκατομμύρια δολάρια, μετά το Τζιμπουτί, στην Αφρική, η μεγαλύτερη στο Τζιμπουτί, η δεύτερη είναι αυτή. Τώρα λοιπόν τους διώχνουν, αλλά δεν είναι μόνο τους διώχνουν ο Νίγηρας, ήδη λέει εμφανίστηκαν
σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το κενό που αφήνουν Αμερικανοί και Γάλλοι το καλύπτουν οι Ρώσοι. Δηλαδή, εκεί που περίμεναν ότι θα στριμωχτεί η Ρωσία, ανοίγεται και επεκτείνει την στρατηγική της επιρροή και μάλιστα εις βάρος και της Αμερικής και της Γαλλίας. Αυτό, ποιοι χαράσουν στρατηγική σε αυτές τις χώρες, μπορείτε να μου πείτε. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Λέει ότι, σύμφωνα με την Radio Television di Niger, 100 Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές έφτασαν στην πρωτεύουσα του Νίγερα, Νιαμέη, την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, έφτασαν με ένα σύγχρονο σύστημα αεράμινας που αποκτήθηκε στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το Σάββατο το περασμένο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Νιαμέη για να διαμαρτυρηθούν για την αμερικανική παρουσία στη χώρα και ορισμένοι διαδηλωτές είχαν σημαίες της του Νίγερα και τις ρωσικές σημαίες. Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως απέστειλε τα στρατεύματά της και η Γαλλία. Είναι σημαντικό αυτό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που αφορά τις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί θέλουν να στείλουν τον Τραμπ στη φυλακή χωρίς προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή υπάρχει νόμος που λέει ότι άτομα όπως οι πρώην πρόεδροι δικαιούνται εφόρους ζωής προστασία από τις μυστικές, από τη Secret Service. Τώρα λέει, όχι, κάνουν τροποποίηση, στη φυλακή θα εκτίσει ποινή σαν κανονικός Αμερικανός πολίτης. Τον εκδικούνται, έτσι, και αναφέρονται στην δίκη με την Stormy Daniels, πώς τη λένε αυτή, το κορίτσι που τον χαλάρωνε. Αν τον χαλάρωνε, μάλλον τον χαλάρωνε. Ένας άνδρας πυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο που δικάζεται ο Τραμπ. Ακόμα δεν έχει, λένε ότι ήταν κάποιος ακραίος, αλλά δεν, 40 χρονών, πέθανε τελικά, αυτοπυρπολήθηκε, πέθανε. Ακόμα δεν είναι σαφές για ποιο λόγο αυτοπυρπολήθηκε. Είπαμε ότι εγκρίθηκαν οι 12 οι ένορκοι, μάλλον θα ξεκινήσει, πιθανόν να ξεκινήσει από Δευτέρα. Είναι ψιλοστριμωγμένος ο Τραμπ και κάνει έρανο για πόρους. Λέει, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι παρά τη δύσκολη κατάσταση την οποία έχει περιέλθει και που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο όσο και για την προεδρική θητεία που διεκδικεί, ο Τραμπ προσπαθεί να μετατρέψει τη δίκη του για την υπόθεση Daniels σε έρανο για την εξέβρεση πόρων. Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει πίσω του μια στρατιά από δωρητές και εγγεγραμμένα μέλη. Και τώρα με αφορμή τη δίκη προσπαθεί να στραγγίξει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί τόσο από τους μικρούς δωρητές όσο και από το επίσημο λόμπι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σύμφωνα μάλιστα με την ψηφιακή έκδοση του Πολίτικο, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι ραγδαίες εξελίξεις σε διάφορες δικαστικές του υποθέσεις, 4 είναι, έχουν προσελκύσει περισσότερους ιδιώτες μικροδωρητές από κάθε άλλη πολιτική εξέλιξη της τελευταίας τετραετίας, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας που κλείδωσε το χρήσμα της Προεδρίας του Κόμματος. Μαζεύει λεφτά γιατί στην Αμερική οι δικηγόροι μην μπλέξουν με δικηγόρους. Λοιπόν, ψηφίστηκε τελικώς η χρηματοδότηση ύψους 95 δισεκατομμυρίων για το Ισραήλ και για άλλες, αλλά και για την Ουκρανία, τα 60,8 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Είπαμε 316 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 316 υπέρ, 94 κατά. Τώρα, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, λέει, το πακέτο αυτό εκτός από τις βοήθειες προς τους συμμάχους των ΗΠΑ, περιλαμβάνει επίσης διάταξη που προβλέπει την μεταφορά παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία, κυρώσεις με στόχο τη Χαμάς και το Ιράν και διάταξη που επιδιώκει να αναγκάσει την κινέζικη ByteDance να πουλήσει σε Αμερικανούς το TikTok, αλλιώς θα το κόψουν. Τώρα, το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει όπλα κατεπηγόντως στην Ουκρανία, αφού πήρε τα 60, τόσο δις. Τα 23, δις δολάρια προβλέπεται να διατεθούν για αναπλήρωση αποθεμάτων όπλων και εξοπλισμού της Ουκρανίας. 13,8 δισεκατομμύρια να διατεθούν στο Πεντάγωνο για την αγορά νέων όπλων για το Κίεβο και 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτηθούν πιο εντατικές επιχειρήσεις στρατευμάτων στην Ευρώπη.
τα περισσότερα δεν θα περάσουν στο αμερικανικό βιομηχανικό συγκρότημα, έτσι. Σίδερα θα δώσουν εκεί. Τα φράγκα στην Αμερική θα μείνουν. Πάντως, λέει ότι θα δοθούν οπλικά συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε στρατιωτικές βάσεις της Αμερικής στην Ευρώπη. Θα δοθούν στην Ουκρανία και δηλαδή και οπλικά συστήματα και πυρομαχικά βλήματα κτλ. Θα δοθούν κατεπηγόντως, γιατί φοβούνται ότι η Ρωσία θα κάνει την επίθεση που προετοιμάζει. Γι' αυτό ετοιμάζουν και γραμμή άμυνας σαν αυτή του Σουροβίκιν. Σκάβουν συνέχεια. Μερσχάιμερ. Οι επιθυμίες του Ζελένσκι είναι αδύνατες, αλλά ακόμη και η εφαρμογή τους δεν θα τον σώσουν από την επικείμενη ήττα. Το Κίεβο δεν θα λάβει ποτέ ούτε καν... Α, πάμε τώρα στην τέτοια, ναι. Λοιπόν, το Κίεβο δεν θα λάβει ούτε καν τις ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού και οβίδων που θέλει ο Ζελένσκι. Είναι πεπισμένος ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Τζον Μερσχάιμερ. Αλλά ακόμα και αν το καθεστώς λάμβανε αυτό που ζήτησε, αυτό δεν θα άλλαζε με κανέναν τρόπο την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, είπε ο Αμερικανός ειδικός. Δυτικά άρματα που αχρηστεύονται από φτηνά ρωσικά drones. New York Times. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν χάσει τουλάχιστον 30 άρματα μάχης Leopard και 5 Abrams Mi-1 αμερικανικά. Τα drones καμικάζι που κοστίζουν περίπου $500 είναι μια σήμαντη επένδυση για την καταστροφή αρμάτων μάχης Abrams αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων το ένα. Με $500 10 εκατομμύρια. Από την αρχή της εισβολής της Ρωσικής, τουλάχιστον 140 άρματα μάχης που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία από τη Δύση έχουν καταστραφεί, σημειώνουν οι New York Times. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δύσκολο να πάμε να βρούμε ένα τέτοιο 500 και με αντίστροφη μηχανική να δούμε πώς το κατασκεύασαν. Κάντε κι εσείς 1000 στον Εύρο και άσε την Τουρκία να ετοιμάζει άρματα. Αφού βλέπετε δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν οι δυτικοί με αντίμετρα. Η Ρωσία και η Ουκρανία προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο της σύγκρουσης. Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στο τρίτο καλοκαίρι μαχών, αναμένεται μια άλλη αλλαγή. Η Ρωσία θα συνεχίσει την επίθεση και η Ουκρανία θα προσαρμόσει ανάλογα την αμυντική της στρατηγική, γράφει το Forbes. Ενώ λαμβάνουν χώρα αυτές οι ενέργειες, η Ρωσία ενισχύει επίσης τις δυνάμεις της, αναπληρώνοντας τις μονάδες στο μέτωπο με προσωπικό και εξοπλισμό. Επιπλέον, η ρωσική αμυντική βιομηχανική βάση αναπτύσσει νέα πυρομαχικά και εξοπλισμό, μεταφέροντας γρήγορα βασικές τεχνολογίες στα χέρια των στρατιωτών της, σημειώνει το δημοσίευμα του Forbes. Πέρσι η Ρωσία, ενδιαφέρον, εξήγαγε 1.860 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου και οι κύριοι αγοραστές ήταν οι ΗΠΑ και η Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Ρωσικής Εθνικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Δηλαδή, η Αμερική ήταν μακράν ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού ουρανίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εισαγωγή αυτής της ενέργειας του ουρανίου αυξήθηκε κατά 19%. Και οι Ρώσεις μας βάζουν εμάς να μην πουλάμε ροδάκινα, αυτοί αγοράζουν όμως ό,τι τους χρειάζεται. Σχάσιμο ειδικό για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτά λέμε. Αυτά λέμε πρέπει να διεκδικήσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, αν πουλάμε κεράσια, μήλα και ροδάκινα στους Ρώσους, τι θα γίνουν, πιο επιθετικοί με τα ελληνικά κεράσια, θα μας τρελάνετε. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ένα μπαράζ επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών και είδα κάποιες φωτογραφίες που είχαμε χτύπησαν αποθήκες καυσίμων και προκάλεσαν ζημιές σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Ζελένσκι ζητάει από τους Ευρωπαίους, από τη Δύση, ό,τι κάνατε στο Ισραήλ να κάνετε και σε μας. Όπως το Ισραήλ σταματήσατε όλα τα Σαχέτ, τα ίδια λέει δέχομαι και εγώ. Και σχεδόν ίδιους πυράβλους, ότι όπως προστατέψατε το Ισραήλ λέει προστατέψτε και εμάς. Και το είπε ο Μπορέλ ότι κοίταξε δεν είναι αυτό που νομίζεις, άλλα πράγματα μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει πάντως υπάρχει μεγάλη γκρίνια στην Ουκρανία, γι' αυτό το ζήτημα θέλουν ίδια υποστήριξη που απείλαυσε το Ισραήλ από τη Δύση να απολαμβάνει και η Ουκρανία έναντι των ρωσικών επιθέσεων. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Όλα τα θέματα που είπαμε θεωρώ ότι ήταν σημαντικά.
με προτεραιότητα τα πρώτα που είπαμε. Συμμετέχω, θαλάσσια πάρκα, η εκποίηση των ελληνικών αμυντικών, του εξοπλισμού των ελληνικών αμυντικών συστημάτων. Λοιπόν, η πιθανή συνεννόηση Ισραήλ και που μας είπε ο Γερμανός ειδικός πανεπιστημιακός, έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι ήταν σημαντικά. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.